Γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα. Έχεις χώρο στην αυλή σου. Αυτό για το προπονητικό κέντρο της Εθνικής το ακούω 20 χρόνια. Από το 4 πήρε η Εθνική Τελειού. Αφού δεν καταφέραμε τότε... Φτιάχνουμε προπονητικό. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τον καλύτερο τρόπο χθες και έτσι την Κυψιά. Πέρασε από μια έδρα η οποία πριν από μια εβδομάδα είχε στερήσει 2 πόντους από την Nike. Κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ δύσκολο κατάβλητη. Όσο περνάει ο καιρός η Κυψιά έγινε από μια ομάδα που είναι όσα πάνε και όσα έρθουν, μια ομάδα που δύσκολα της βάζει γκολ. Έχει φανεί σε όλα τα τελευταία της παιχνίδια. Συν το ότι η ομάδα προερχόταν από την απογοήτευση του αγώνα της Πέμπτης, την εμφάνιση και το αποτέλεσμα μαζί με την κούραση. Έκανε το παιχνίδι πολύ δύσκολο, αλλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει 2 μέρες που ήταν με τους παίκτες, το Σάββατο δηλαδή και την Κυριακή, έτσι ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πολύ συγκεντρωμένη στο στόχο της και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε τη φάση της Κυψιάς εκεί με τον Πρίτσα που απέξω ο Λοντίγκι, έχει κάνει μια εξαιρετική απόκριση. Φίλε, μπράβο, αυτό θα έλεγα, είναι τρομερή απόκριση που κάνει ο Λοντίγκι, έτσι. Ναι. Όντως, πολύ καλή απόκριση, δεν έχει άλλη φάση και δεν έχει κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ειδικά από τη στιγμή που σκοράρει και μετά, αν κάποια ομάδα θα βάζει δεύτερο γκολ θα ήταν ο Παναθηναϊκός, είχε τις φάσεις του, όπως είχε και στο πρώτο ημίχρονο τις φάσεις του με τον Τζέριν, στο δεύτερο είχε και με τον Σέκεφελτ, είχε και με τον Αϊτόρ, αλλά ήταν πολύ καλός ο τερματοφύλακας της Κυψίας, τελικά έμεινε το 0-1 ως το τέλος. Η ουσία είναι όμως ότι η ομάδα πήρε το τρίποντο και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, σε αυτή τη διακοπή, πάει με χαμόγελα, διότι... Ήταν μια σειρά από παιχνίδια τα οποία ήταν απαιτητικά. Ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα τα πήγε μια χαρά, στην Ευρώπη όχι. Αλλά στην Ευρώπη ο στόχος είναι η ομάδα να περάσει από τον Όμιλο και νομίζω ότι είναι ακόμα στα χέρια τους αυτός ο στόχος. Αρκεί να πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει στα επόμενα μάτς με τη Villarreal που θα βρει τον το Μαρθελίνιο και την Μακάμπη Χάιφα στη Λεωφόρο στις αρχές Δεκεμβρίου. Είναι 2 παιχνίδια πολύ απαιτητικά αυτά. Το ξέρουν και στον Παναθηναϊκό. Όπως και είναι πολύ απαιτητικό όλο το πρόγραμμα μετά τη διακοπή του παραδείγματος, όπου έχει συνολικά 8 παιχνίδια σε Ελλάδα, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Σε λιγότερο από μήνα, έτσι. Ναι, είναι σε 24-25 μέρες, ναι. Παιχνίδια. Αλλά ανά 3 ημέρες παιχνίδι. Γι' αυτό και αρχίζει και η αγωνία του Γιοβάνοβιτς τώρα, έτσι, για τους διεθνείς. Εντάξει, ναι, όταν φεύγουν οι διεθνείς πάντα υπάρχει αγωνία, φυσικά. Για όλους τους οπονητές, όσο μάλλον και ο Γιοβάνοβιτς. Οι Σλοβαίνοι είναι αυτοί που δίνουν παιχνίδια περισσότερο κρίσιμα γιατί είναι για την πρόκληση να προσκληθούν. Ο Τσέριν, ο Σπόρο και ο Βέρμπιτς. Οι Έλληνες διεθνείς όπου είναι και ο Γιώργος Βαγιαννίτης, ο οποίος είναι μια σημαντική προσθήκη για την εθνική, μια δικαίωση για τον νεαρό παίκτη, ο οποίος με τη χρονιά που κάνει φέτος στον Παναθηναϊκό έπρεπε και πιο πριν να κληθεί, αλλά και τον τραυματισμό που τον άφησε πίσω και τώρα κλήθηκε. Μαζί με το Φώτιο Ανίδη θα είναι. Αλλά η Εθνική Ελλάδας έχει ένα φιλικό και ένα παιχνίδι με τη Γαλλία όπου δεν έχει κάποιες ουσιαστικές ελπίδες για να περάσει. Είναι ευκαιρία αυτές τις 15 μέρες η ομάδα να φρεσκαριστεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουν αρχίσει από νωρίς τα παιχνίδια από τον Ιούλιο, είναι η εποχή αυτή που είναι λογικό η ομάδα να έχει μια κάμψη. Είναι Νοέμβριος μήνας, γι' αυτό και αυτή η διακοπή έχει στο κατάλληλο σημείο. Με αυτούς που έχουν μείνει εδώ θα δουλέψει ο Γιοβάνοβιτς, αλλά μετά την Τετάρτη, γιατί στο παρόν έχουν τριήμερο ρεπό, τους έχει δώσει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, να φύγουν, να ξεχαστούν, να κάνουν μια αποτοξίνωση, να φύγει τελείως το μυαλό τους από το ποδόσφαιρο, διότι καταλαβαίνει και ο προπονητής ότι το παιχνίδι προπόνηση-ξενοδοχείο, δεν είναι μόνο η σωματική κούραση, είναι και πνευματική. Εννοείται. Και αυτό τους έχει... γι' αυτό και τους έδωσε τρίμηνο ρεπό. Σίγουρα είναι πολύ ενθαρρυντική και πολύ θετικό ότι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στον Παναθηναϊκό Ματσίνι εχθές. Πέτυχε και το νικητήριο γκολ και γενικά ήταν πολύ καλός και στο πρώτο ημίχρονο, με πολλές πλαγιοκοπήσεις και το πιο ευχάριστο απ' όλα είναι η επανεμφάνιση του Αϊτόρ στο αρχικό σχήμα. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ήταν και το μεγαλύτερο διάστημα που τον είδαμε, έτσι. Ναι, ήταν και πολύ καλός ο Αϊτόρ. Ναι. Σημείωσε ένα γκολ που ήταν offside ο Ματσίνι, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι οριακό, αλλά ως προσπάθεια είναι καλή. Ναι, σωστά. Και πλαγιοκόπησε αρκετές φορές από αριστερά. Έδειξε ότι είναι καλά. πήρε παιχνίδι στα πόδια του και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο Αϊτόρ θα ανεβάζει συνέχεια την απόδοσή του και θα βοηθήσει με γκολ ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό. Θα είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Θα είναι πολύ σημαντικό. Αυτός που δεν πατάει καλά τώρα τελευταία, περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος, νομίζω είναι ο Τζούρισιτς. Ναι, ο Τζούρισιτς είναι ντεφορμέ, εντάξει, είναι λογικό και αυτός δεν έκανε προετοιμασία καλή το καλοκαίρι. Είναι λογικό. Ναι, περνάει ντεφορμάρισμα ο Τζούρισιτς, αλλά εντάξει, γι' αυτό και έχει πολλούς παίκτες φέτος ο Παναθηναϊκός και μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ντεφορμάρισματα. Π.χ. ο Μπερνάρ φαίνεται ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όποτε παίζει, είτε λίγο είτε από την αρχή. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ζέκα στόπερ, πώς είδες? Από το στόμα μου το πήρες. Εντάξει, το περιμέναμε αυτό, γιατί το είχε κάνει και σε ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο. Το είχε προετοιμάσει ο Γιοβάνοβιτς, το είχε στο μυαλό του ότι αν κάποιος από τους δύο στόπερ πάθει κάτι θα χρησιμοποιήσει το Ζέκα. Εντάξει, ο Ζέκα έχει πολύ όρεξη, έχει πολύ δίψα για να παίξει. Η δίψα του Ζέκα μοιάζει με δίψα 20χρονου, όχι 35χρονου. Το πήγε πίσω από την αποβολή εκεί με το... Ναι, ήταν μια άτυχη στιγμή εκείνη, ακριβώς. Ο Ζέκα στο συγκεκριμένο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δεν είχε ιδιαίτερη πίεση, βοήθησε στη θέση αυτή διότι με την παρουσία του και με την παρουσία του Πλατένοβιτς που πέρασε κεντρικό χαφ όταν ο Παναθηναϊκός αναπτυσσόταν, ουσιαστικά απαγόρευσε εντός εισαγωγικών από την Κυφσιά να πάρει την μπάλα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή κυκλοφορία, έχει πολύ υπομονή στο παιχνίδι του, απέφυγαν τα λάθη παίκτες του, με αποτέλεσμα να έχει αυτό στην κατοχή της μπάλας και να μην κινδυνεύσει καθόλου από την Κυψιά. Οπότε και ο Ζέκα έχει και ένα προσόν. Με την εμπειρία του πλέον βάζει το σώμα του έτσι ώστε να κλέβει την μπάλα χωρίς να κάνει φάουλ από τον αντίπαλο και στο κομμάτι αυτό βοήθησε. Πιστεύω θα πάρει και άλλα παιχνίδια ο Ζέκα μέσα στη σεζόν, είτε στη φυσική του θέση που είναι κεντρικό χαφ, αμυντικό χαφ, είτε θα χρειαστεί σαν στόπερ, αν και για στόπερ πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήδη είναι σε αναζήτηση. Προεργασία, με στόχο, ήδη έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις, με στόχο να το συντομότερο δυνατόν να έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο. Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, ξέρουμε. Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε στόπερ δανεικό και ο λόγος που θα πάει σε δανεικό στόπερ και όχι σε μεταγραφή είναι ότι το καλοκαίρι υπάρχει η επιστροφή του Μάγνωσον μετά τον τραυματισμό, το οποίο έχει ανανεώθει και θα παραμείνει. Θα ληφθεί μια απόφαση που θα γίνει με τον Γετβάη, ανάλογα με την παρουσία του όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός έχει μια οψιόν αγορά στα χέρια του, μπορεί να την δώσει ένα ποσό και να τον κρατήσει. Οπότε, επειδή υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες, κυρίως η εκκρεμότητα του Γετβάη, ο Παναθηναϊκός θέλει να φέρει έναν στόπερ τώρα, ο οποίος θα είναι έτοιμος να παίξει, να δει πώς θα πάει το πεντάμινο και το καλοκαίρι να αποφασίσει αν θα τον αγοράσει ή όχι. Οπότε αυτή είναι η προτεραιότητα και νομίζω ότι γίνονται όλες τις προσπάθειες ώστε ο στόπερ να έρθει το συντομότερο δυνατό, δηλαδή να είναι από τις αρχές Γενάρη αν είναι δυνατόν στην Ελλάδα. Δεν είναι απλό, απλά οι προσπάθειες γίνονται γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αφού έχει πέσει και ο τραυματισμός του Παλμεμπράνο, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος στις αρχές του επόμενου μήνα. Δηλαδή πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει το ατομικό πρόγραμμα από την επόμενη εβδομάδα, όχι από αυτή. Ωραία. Τάσο, μας ευχαριστούμε πολύ.